πάμε στην πρωταθλήτρια ομάδα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ και μιλάμε για την ομάδα K17 και τον προπονητή της, τον κύριο Άγγελο Ζαζόπουλο, που είναι στη γραμμή. Καλό μεσημέρι και πολλά συγχαρητήρια, κύριε Ζαζόπουλε. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα εσείς ξεκουράζεστε, έτσι τελείωσε η χρονιά. Τώρα θα κάθεστε. Λένε η σεζόν για τους 99 γεννημένους στα τέλη Μαΐου και τους 2000 γύρω στις 10 Ιουνίου, γιατί έχουν υποχρεώσεις του χρόνου με την K17. Αυτή είναι διαφορετικές ομάδες από το χρόνο, οπότε έχουν διαφορετική ημερομηνία λήξης της περίοδου. Καταλαβαίνουμε. Απολογισμό κάνετε. Τώρα, εγώ καταλαβαίνω ότι, δηλαδή, για παράδειγμα τώρα, η δική σας ομάδα K17 έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία, φοβερά νούμερα, νίκες, εμφανίσεις, πρόοδο, και θεωρείται επιτυχημένη επειδή πήρε το πρωτάθλημα, γιατί κέρδισε το τελευταίο μάτς, και η K15 που έχει κάνει επίσης φοβερά πράγματα και πορεία, θεωρείται αποτυχημένη επειδή πήρε το πρωτάθλημα. Δεν είναι δίκαιο αυτό. Όχι. Αυτά είναι αστεία πράγματα, κυρίως όταν μιλάμε για ακαδημία. Ναι. Είναι αστεία πράγματα. Δηλαδή τι να λέμε, καταρχήν δεν ξέρω εάν το παιχνίδι, τον πρώτο ημιτελικό του Final Four. Του δικού σας, τον Ατρόμητο. Όχι, τον πρώτο ημιτελικό, τον πρώτο. Ολυμπιακός Ξανθή. Ναι, τον πρώτο. Δεν το είδαμε, όχι. Δεν ξέρω, ναι. Δηλαδή έγιναν πράγματα και θάματα. Θα ήταν πολύ διαφορετική η εικόνα του Final Four, θα γελούσαμε. Τι εννοείτε? Αν έπαιζε τελικός ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι, βέβαια. Θα γελούσαμε ή θα κλαίγαμε. Γελάσαμε με τον ημιτελικό. Δεν γελάσαμε με τον ημιτελικό λίγο. Το Ολυμπιακός Ξάνθη. Λίγο ναι. Αυτό λέω. Αυτό λέω. 10 λεπτά καθυστέρηση, πόσο έδειξε, 11, 12. 10 λεπτά καθυστέρηση. Τέλος πάντων, μην πω σε λεπτομέρειες. Ήταν και το Youth League στη μέση. Εμείς γνωρίζαμε δηλαδή ότι θα είναι λίγο έτσι περίεργα τα πράγματα. Και μετά πάμε λοιπόν και λέμε ότι μια ομάδα είναι επιτυχημένη, η άλλη είναι αποτυχημένη. Εγώ ξέρω ότι K15 σκόραρε 2 φορές το πρώτο ημίχρονο με τον Ολυμπιακό. Ναι. Τώρα αν τα μάτς είναι διαφορετικά, τι εικόνα βγάζει μια ομάδα κτλ. Όλα αυτά είναι δεύτερα. Είναι εκπαίδευση. Είναι πολύ άδικο αυτό το πράγμα. Σε όλες τις ομάδες υπάρχει ταλέντο. Φαίνεται έτσι. Υπάρχει τρόπος. Και δεν πρέπει να κρίνουμε τους αθλητές μας, τους μικρούς, σύμφωνα με το τι κάναν στο τέλος της χρονιάς. Αν κέρδισαν το τελευταίο παιχνίδι ή αν το έχασαν. Εσείς πώς τους κρίνετε? Είτε ομαδικά είτε τον καθένα ατομικά. Τι κριτήρια βάζετε? Ουσιαστικά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η συνέπεια όλη τη σεζόν. Ναι. Βέβαια, κρατάμε πάντα το πώς αντιδρούν τα παιδιά στα σημαντικά, μέσα σε εισαγωγικά, ραντεβού προς το τέλος, για να δούμε λίγο έτσι τα ψυχικά χαρακτηριστικά τους. Όχι για να αποκλείσουμε κάποια παιδιά, αλλά για να τους έχουμε στο νου την επόμενη φορά ίσως να τους υποστηρίξουμε λίγο παραπάνω ή να τους μαλώσουμε λίγο παραπάνω, γιατί καθένας έχει το δικό του, το δικό του κουμπί. Και κατά ψέματα όμως δηλαδή η αντοχή στην πίεση είναι και αυτή που ορίζει το επίπεδο μιας καριέρας, έτσι δεν είναι? Κρίνεται τώρα στα 17, κρίνεται? Όχι. Δεν κρίνεται, αλλά είναι σημαντικός δείκτης. Ναι. Είναι πολύ σημαντικός, βέβαια, τι να λέμε. Να, μιλούσαμε πριν με τον Γιώργο τον Γεωργιάδη για τον γκολ που πέτυχε στο τελικό του 2003. Αν δεν είχε αυτή την αντοχή στην πίεση, δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει ένα τέτοιο γκολ, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Περίμενε και το έκανε την κατάλληλη στιγμή. Ακριβώς, έκανε όλες τις κινήσεις τέλεια. Σε ένα παιχνίδι που μπορεί να ήταν και το πιο πιεστικό της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Τώρα, μια και μας έλεγε ο Γεωργιάδης για τον εαυτό του, έτσι, ότι ήταν κακός στην προπόνηση και ήταν μειονέκτημά του. Έχετε και εσείς τέτοιους παίκτες, οι οποίοι μπαίνουν στο γήπεδο, στον αγώνα και είναι εξαιρετικοί, αλλά στην προπόνηση λίγο βαριούνται, λίγο είναι ενοχελικοί, λίγο? Ναι, υπάρχουν φυσικά. Αλλά επειδή είναι λίγο πιο οργανωμένα τα πράγματα από πιο μικρή ηλικία,
καταλαβαίνουν οι αθλητές ότι θα πρέπει να δουλεύουν στα κόκκινα και στην προπόνηση. Δηλαδή είναι απαιτητικά τα πράγματα στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή αν έρθει κάποιος και είναι αλλιώς μαθημένος, θα πάρει ένα χρονικό διάστημα, αλλά πρέπει στην πορεία να το καταλάβει ότι πρέπει να δουλεύει στα κόκκινα. Έχω ακούσει, ας πούμε, μια ιστορία για τον De Bruyne, ότι δεν μπορεί, δεν μπαίνει στα κόκκινα στην προπόνηση ποτέ. Καλά, δεν μπαίνει και στους αγώνες στα κόκκινα ποτέ. Καλός παίκτης, αλλά τα κάνει τόσο χαλαρά όλα που λες ότι δεν ανεβάζει παλμούς ποτέ. Το ύφος του, το ύφος του είναι λίγο έτσι. Στην ηλικία που τώρα εσείς φέτος προπονήσατε, υπάρχει κάποιος τομέας που επικεντρώνεται, τεχνική ή τακτική ή φυσική κατάσταση, ή όλα μαζί πλέον πρέπει να εξελίσσονται, να δουλεύονται, να γυμνάζονται κανονικά? Ή απλά στις τεχνικές. Η φυσική ικανότητα, πλέον μπαίνει η φυσική ικανότητα μεγάλος όγκος προπόνησης. Ναι. Υποτίθεται ότι έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση της, των τεχνικών δεξιοτήτων, αλλά επειδή κάποιες φορές υπάρχουν παίκτες που έρχονται αργότερα, γιατί έχουν φυσικά προσόντα, γιατί έχουν μια καλή σκέψη και τους ανακαλύπτουμε αργότερα, σε αυτές τις, και έχουν κενά, σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε ατομικές προπονήσεις. Μάλιστα. Στις οποίες έχουμε έξτρα επιβάρυνση. Κάθε παίκτης έχει διαφορετικές ανάγκες. Ναι, αλλά ο κύριος όγκος πάει στη φυσική ικανότητα, στη δύναμη, με στόχο την ταχυδύναμη. Και φυσικά τακτικά, αν θέλετε, πάμε πια σε πιο... σε κομμάτια ολικής μεθόδου που αφορούν το διπλό παιχνίδι. Αναλυτικά στην αρχή, αλλά στο τέλος είναι ολική η μέθοδος. Μάλιστα. Ο Τζοβάρας είναι τέτοια περίπτωση, νομίζω, ότι ήρθε πρόσφατα. Ήρθε πρόσφατα, ναι. Είναι τέρας ταχυδύναμης. Απίστευτα προσόντα για την ηλικία του, όντως. Όντως. Ναι. Και τεχνικά και σε δύναμη. Τώρα είναι άδικο να μπούμε σε ονοματολογία. Καλά, απλά τα παιδιά, φυσικά, 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 φυσικά. Δεν είναι ο μόνος που έχει προοπτική, δεν το συζητάμε. Με παρασύρατε. Θα σας παρασύρουμε κάπου αλλού τώρα, το οποίο βέβαια είναι και πολύ σημαντικό θέμα. Τι σκεφτήκατε στο ξεκίνημα της σεζόν, όταν έγινε γνωστό ότι θα συνεργαστείτε με τον Πάμπλο Γκαρσία, πώς κύλησε αυτή η συνεργασία στη χρονιά και τι λέτε τώρα? Τι έδωσε σε εσάς, στα παιδιά, η παρουσία του Ρουάνου? Εγώ δεν θέλω να μιλάω για τον Πάμπλο, γιατί είναι ασέβεια. Αλλά έτσι όπως θέτεται την ερώτηση, δεν μπορώ να... Από περιέργεια, πραγματικά σας το ρωτάμε, από μεγάλη περιέργεια. Σκέφτηκα ότι πρέπει να τα καταφέρω εγώ. Τώρα, στο τέλος της χρονιάς είμαι... Εάν τον είχα έτσι... σεβασμό, ξέρω εγώ, με άριστα το 7, το 10, 7 τώρα τον αγαπώ πραγματικά, και το τι έδωσε στα παιδιά είναι, έχει να κάνει με το πώς πρέπει ακόμα και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι superstar, πώς πρέπει να συμπεριφέρεται στην καθημερινότητά του. Χώρια με τις τεχνικές του ικανότητες, πόσο πολύ βοήθησε, πόσο πολύ κάθισε και δούλευε μετά τις προπονήσεις με τους ποδοσφαιριστές. Αυτά ήταν τα πολύ... την οτροπία, την μάχη, εντάξει, και λίγα λέω, και πάλι λέω και πολλά, γιατί δεν πρέπει να μιλώ εγώ για τον κύριο Γκαρσία. Τώρα πάλι με αφορμή τον Γεωργιάδη. Και ο Γκαρσία... ήταν ένας ποδοσφαιριστής λίγο απίθαρχος στις οδηγίες του προπονητή. Κουράζονταν να ακούει τις προπονητές, είχε ένα έμφυτο ταλέντο. Και λέγαμε, πάντα απορούσαμε, πώς μπορεί να γίνει ο Γκαρσία καλός προπονητής. Εσείς βλέπετε κάτι διαφορετικό τώρα? Μάλλον θα πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο. Ναι. Επειδή έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές, η σκέψη του είναι εντελώς διαφορετική μετά από
ένα χρόνο δουλειάς. Α, τώρα άλλαξε. Εγώ στην καριέρα μου ξέρω ότι όσοι ποδοσφαιριστές συνάντησα να γίνουν και σταμάτησαν την καριέρα τους και γίναν προπονητές, έκραζαν τους ποδοσφαιριστές και πρώτα απ' όλα τον εαυτό τους. Άστο. Αφού σταμάτησαν. Ναι. Αφού σταμάτησαν. Αλλάζει η νοοτροπία όταν σταματάς το ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνεις πολλά περισσότερα πράγματα. Πόσο δίκιο έχει προπονητής. Ακριβώς. Μεγάλη κουβέντα. Κύριε Σαζόπουλε, εγώ έχω μία φοβία να πω. Θεωρώ ότι έχουμε. Μπορεί να κάνω και λάθος, εντάξει, δεν είμαστε και λάθαστοι. Θεωρώ ότι σαν ΠΑΟΚ έχουμε μια αδυναμία στην μεταφορά των παιδιών από την ΚΑΠΑ 20 στην πρώτη ομάδα. Θεωρώ δηλαδή ότι εκεί υπάρχει ένα κενό το οποίο συζητιέται εδώ και καιρό. Δεν είναι φοβία, δεν είναι φοβία. Εγώ την έχω, εγώ. Όχι, είναι πραγματικότητα αυτό. Ναι. Και είναι και χιλιοεπομένο, νομίζω, ότι χρειαζόμαστε σίγουρα μετάβαση. Β' ομάδα 100%. Τώρα με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό, θα το βρουν οι φήνοντες. Αλλά το χρειαζόμαστε 100%. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το αναλύσουμε. Είναι άδικο για τα παιδιά. Είναι άδικο για την πρώτη ομάδα. Για τα παιδιά, για την προσπάθεια που κάνουμε, για τα χρήματα που ξοδεύει το κλαμπ. Είναι άδικο. Ακριβώς αυτό. Και δεν είναι. Τώρα, είχα κάνει έτσι μια εργασία. Οι 32 ομάδες που παίξανε στο Champions League της προ-προηγούμενης περίοδου. Το ανδρικό, όλες, έτσι, το μεγάλο. Ναι, το μεγάλο. Mm-hmm. Όλες αυτές οι ομάδες, μετά το Under 20, εκτός από την ελληνική ομάδα και τρεις ιταλικές, έχουν ενδιάμεση ομάδα. Σε εθνική κατηγορία, όλες. Όλες, Οι 28 από τις 32. Και οι Ιταλοί φυσικά έχουν ένα μοντέλο και αυτοί, προσπαθούν να κάνουν συνεργασίες με ομάδες και να δίνουν δανεικούς εκεί τους ποδοσφαιριστές. Οι 28 από τις 32 ομάδες που παίζουν στο Champions League, οι ομοσπονδίες τους έχουν φροντίσει να υπάρχει ενδιάμεση ομάδα ανάμεσα στο Under 20 και στην πρώτη ομάδα. Θα αρχίσουμε να ψάχνουμε πάλι κάτι που γίνεται σκεμμένα και δεν παίρνεται αυτή η απόφαση για να υλοποιηθεί πλέον. Καλά, είναι και θέμα Λίγκας, εντάξει. Οι ίδιες οι ομάδες δεν φροντίζουν, συνεταιρισμός είναι. Τέλος πάντων. Είναι και απόφαση Λίγκας, δεν είναι μόνο ομοσπονδίας. Η ανάγκη είναι αυτή. Τώρα να μπω εγώ στη διαδικασία να απαντήσω στο πώς και γιατί δεν γίνεται αυτό. Ναι, δεν είναι δικό σας τομέας. Δεν είναι αυτό. Η δική σας ομάδα, τι πρόπτικη έχει τώρα για το Champions League, μια και έχει πάρθει μια απόφαση από τη Λίγκα, πρέπει να επικυρωθεί από την ΕΠΟ, βεβαίως. Και ναι. Τι θα κάνετε, πού πάτε? Το UEFA Youth League είναι ένας θεσμός, του χρόνου προβλέπει τη συμμετοχή 98 γεννημένων και 99 γεννημένων. Και οι ομάδες στους 40 ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα να δηλώσουν, έχουν δικαίωμα να βάλουν και 3 97άριδες. Και αυτό γίνεται γιατί είναι οι απουσίες από το σχολείο στη μέση. Δηλαδή, η ακαδημία μας θεωρώ ότι θα είναι ανταγωνιστική. Το δείχνουν και οι επιτυχίες που έχουμε στην παρότι είναι κορυφαίο επίπεδο η διοργάνωση. Έχετε πολύ δρόμο στα προκριματικά για να φτάσετε στις ομίλους? Δεν υπάρχουν προκριματικά. Δεν υπάρχουν προκριματικά. Υπάρχουν δύο δρόμοι τουρνουά. Δηλαδή, ταυτόχρονα στους ομίλους, όταν γίνονται οι όμιλοι, οι ομάδες παίζουν στο Champions League, ταυτόχρονα παίζουν και οι Under 19 ένα παιχνίδι την προηγούμενη μέρα. Ναι. Στην πρώτη και την τρίτη αγωνιστική των ομίλων, λοιπόν, ο άλλος δρόμος, ο δρόμος των πρωταθλητών, παίζουν knockout match, 32 ομάδες, 32 πρωταθλητρίες, under 19, καταλαβαίνετε? Προσπαθούμε. Ναι, αλλά δηλαδή υπάρχει knockout αγώνες, δεν υπάρχει διαδικασία ομίλων για μας. Είναι knockout match, δεν υπάρχει διαδικασία ομίλων, είναι knockout match. Το ίδιο γίνεται μετά στην τέταρτη και στην έκτη αγωνιστική. Δηλαδή, ενώ το ένα τουρνουά εξελίσσεται όπως εξελίσσεται το Champions League, το άλλο τουρνουά γίνεται με νοκάουτ αγώνες. Μέσα έξω. Αυτά συναντιούνται κάποιες. Όταν λοιπόν τελειώσουν οι όμιλοι, οι πρώτοι των ομίλων προκρίνονται απευθείας στους 16 και οι δεύτεροι των ομίλων, οι 8 δεύτεροι των ομίλων, παίζουν με τους 8
με τις 8 που έχουν κερδίσει στο τέτοιο, ένα παιχνίδι νοκάουτ με κλήρωση έδρας. Και μετά συνεχίζεται. Εκεί ενώνεται δηλαδή. Μάλιστα. Εκεί ενώνονται οι... Οι αγώνες μέχρι τότε είναι διπλή ή μονή νοκάουτ? Οι πρώτοι αγώνες, οι δύο πρώτες φάσεις είναι διπλή αγώνες. Ναι. Οι δύο πρώτες φάσεις. Όσο δηλαδή παίζουν ομίλους οι ομάδες που παίζουν Champions League, οι υπόλοιποι παίζουν διπλούς αγώνες. Ωραία. Και μετά γίνονται μονή. Ναι. Ωραία. Όταν ενώνονται οι δύο διοργανώσεις. Ας ελπίσουμε θα τραβήξει αυτή η ιστορία για τα παιδιά όσο περισσότερο γίνεται. Γιατί κακά τα ψέματα. Ούτε να το συζητάτε. Ο εσωτερικός ανταγωνισμός είναι... δεν είναι και αρκετός νομίζω. Χρειάζεται παραπάνω πράγματα μια ομάδα. Βέβαια, βέβαια. Βέβαια. Μάλιστα. Κύριε Ζαζόπουλο, και πάλι πολλά συγχαρητήρια. Καλή συνέχεια στη δική σας πορεία και στην εκπαίδευση όλων των αθλητών που έχετε από την επιλογή σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.